Έναρξη παιχνιδιού λοιπόν στο Μακάριο Στάδιο. Δόξα κατά το πιάσε εθνικό άχνα. Το Λίζαρ που εδώ κάνει λάθο. Κερδίζουν οι τη Δόξα. Μπαίνει το 1-2. Κοβάσεβι στην περιοχή. Θα γυρίσει ευκαιρία. Να τον γκολ. 1-0 η Δόξα με τον Σαντίκ. Εδώ με Σαντίκ. Κοβάσεβιτς και Σαντίκ. Ο Σέρβος θα γυρίσει. Ο Σαντίκ δεν έχει κανένα πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Πολύ καλή ασίστ από τον Κοβάσεβιτς. Η Δόξα προηγείται νωρίς το σκορ. Γκόρουπετς. Και μπαίνει με χώρο τώρα. Θα κάνει το σούτ από μακριά. Εκπληκτική απόκρουση από τον Χριστοδούλου σε κόρνερ. Θα γυρίσει να κάνει σέντρα. Είναι καλή. Άμυνα του Σιλιανού. Γκόρουμπε θα γυρίσει. Ζάκπα Σισκόφσκι. Πρώτη πολύ καλή φάση για τον εθνικό στο 33. Επιστρέφει στον Κουτόμπιακ. Κάθετα για τον Βοϊτκόφσκι. Θα γυρίσει να κάνει σούτ έξω. Αριστερά πάει ο Κοβάσεβιτς. Εμπραλίτσε κρατά. Τώρα στον Κοβάσεβιτς. Απέναντι και πάλι στον Εμπραλίτσε. Το σούτ δεν θα πέρασει. Μπαίνει νέο σούτ έξω. Γκόρουπε θα προλάβει για μια σέντρα. Θα την κάνει πάντως. Κεφάλι ο Μάζουρεκ, ευκαιρία, δεν μπορεί να σκοράρει ο Μάζουρεκ. Ανεβαίνει, πάει για σέντρα, θα περάσει μπάλα που καταλήγει όμως τον Σισκόφσκι. Ζάκπα κάνει λάθος, μπαίνει, ελευθερώνεται και με δεύτερη τρίπλα, κρατά την μπάλα, μπαίνει, μεγάλη ευκαιρία, γκολ η Δόξα, εκπληκτικό μάλιστα από τον Μπένι. Εδώ κρατά, αποφεύγει 2-3, πλασάρι, δοκάρι μέσα. Απ' την αρχή, αν δούμε την φάση, θα απολαύσουμε. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει ο Μπένι. Στέλνει μπάλα στο δοκάρι, στη συνέχεια στα δίκτυα, περνά και από τον Άμπραχαμ, περνά και από τον Ταράσοφ και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Εκτελείται το κόρνερ. Διαμαρτυρίες, πέναλτι για τη Δόξα. Εδώ, από αυτή την λήψη δεν είμαι και σίγουρος, αλλά το κεφάλι του Ταράσοφ. Ο Αντενιόν. Αυτό επιβεβαιώνεται και μέσω του VAR και ευκαιρία για τον εθνικό. Εκτελεί ο Ντούρις 2-1 και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι ο εθνικός στο 57. Ψύχρεμα ο Σλοβάκος πετυχαίνει το 5ο του γκολ στο πρωτάθλημα. Για την Δόξα με τον Καραμανόλη. Ψάχνει τον Μπένι, ευκαιρία για τη Δόξα. Δεν μπορεί ο Μπένι, δεύτερη προσπάθεια. Χριστοδούλου και επιθετικό φάουλ. Να ο Μέσκα. Κρατά μπάλα, θέλει να μπει στην περιοχή. Μέσκα πέφτει. Πέναλτι τώρα για την Δόξα. Τονίζω το πέναλτι το κάνει ο Άδωνη με τον τρόπο που έρχεται και πέφτει. Κοιτάξτε εδώ πώς πέφτει ο Άδωνη. Εκτελεί ο Σαντίκ στο δοκάρι, μπάλα δεν έχει περάσει, χάνεται η ευκαιρία για τη Δόξα. Και δεν ήταν πάνω στη γραμμή και επανάληψη του πέναλτι. Μάλιστα, είναι ο Άδωνη στην περιοχή του Εθνικού. Σαντίκ εκτελεί τώρα και πάλι το χάνει. Θέλει να μπει στην περιοχή, κρατά, θα ξεφύγει, σουτ, γκολ η Δόξα, εκπληκτικό, Εμπραλίτσε 3-1, παραμένει στην κατηγορία νομίζω. Εδώ το τελείωμα ουσιαστικά της αντεπίθεσης με τον Εμπραλίτσε να ξεφεύγει από τον Κυπριανού και με πολύ όμορφο σουτ στην γωνία. Θα πετύχει το τρίτο γκολ για τη Δόξα που πλέον... Λοιπόν, θα πάει να δει κάτι... Οδήγησε ο VAR. Αν είναι offside το goal, επηρεάζει την φάση ο Μέσκα που ήταν μπροστά. Αυτό εξετάζεται. Αν επηρεάζει την φάση στο σούτ του Εμπραλίτζε, ακυρωθεί το goal. Μάλιστα. Offside δίνεται. Κρατά μπάλα ο Γιάννος. Σαμόα έχει χώρο να κάνει σούτ έξω. Τέλος αγώνα. Η Δόξα παραμένει στην κατηγορία.